παρουσιάσεις και στο ρεπορτάζ από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Ακόψε ο Κωνσταντίνογλου το Μητρόπουλο, Κοπιτσί στη φάση, παίζεται λέει επόπτη στο σούτ από τον Σίσκοβιτς out. Με φάλτσο η κεφαλιά θα κόψει με μια φοβερή εκτείναξη ο Κίρπερτσικ. Συνεχίζει ο Σλίσκοβιτς πάλι, Κίπερτσικ όπως θα κόψει με ένα βολέ ο Τεγκελίδης. Σταματής. Το σούτ από τον Σταματή και γκολ. Να λοιπόν ένα έξοχο γκολ από τον Σταματή. Στο ένα το λεπτό ένα φοβερό γκολ. Ο Κίπερτσικ ούτε είδε την μπάλα. ΑΕΚ Ξάνθη 1-0. Τεγκελίδης. Πολύ ωραία παλιά τρύπα, Μαρτσέλο τυφογυρίζει το σουτ και 1-1. Να λοιπόν Αθανασιάδης μέσα σε 2 λεπτά ισοφαρίζει, ήταν πολύ έξυπνη το τρίγωνο και αναλλαγές της μπάλας από τους παίκτες της Ξάνθης. Το αριστερό βολέ από τον Αθανασιάδη, ΑΕΚ Ξάνθη 1-1. Σαβέψκι, Αλεξανδρής, η μπάλα είναι out. Σταματής, θα χάσει την μπάλα, Αθανασιάδης. Ατομική προσπάθεια από τον Αθανασιάδη, ψάχνει για τον Μαρτσέλο, κλείνεται. Θα γυρίσει για το Μαλαδένι. Μαλαδένι πέρασε, θα πέσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Προσπάθησε ο Μαλαδένις να πάρει κάποιο πέναλτι. Σλίσκοβιτς. Αλεξανδρής. Το σούτ δοκάρι. Δοκάρι από τον Κοπιτσί και out η μπάλα. Κοπιτσής. Νέο σούτ από τον Κοπιτσί, ελάχιστα out η μπάλα. Σαβεύσκι. Σλίσκοβιτς με τον Κωνσταντινίδη, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σλίσκοβιτς, προσποίηση, σουτ και μπάλα είναι out. Σαμπανάτζοβιτς, Αλεξανδρής, πάλι Αλεξανδρής. Σαβεύσκι, προσπάθεια για το 1-2, Αλεξανδρής, ο Κίπερτσικ με τα πόδια, το 47. Γυρίζει ο Μανολάς, ο Κίπερτσικ πετάει την μπάλα, corner. Προσποίηση από τον Σαμπανάτζοβιτς. Το 1-2, Σλίσκοβιτς, Τεγκελίδης, Κωστένογλου και τελικά την μπάλα θα βγει από την περιοχή. Μανολάς, πολύ ωραία προσπάθεια. Τρέχει ο Μίτεφ, Μανολάς, σεντράρι, Σλίσκοβιτς στα σώματα, Κωστένογλου. Κοπιτσής. Ψάχνει ένα διάδρομο για το σούτο, Κοπιτσής. Νέο σούτ από το Μητρόπουλο και τελικά η κόντρα επάνω στον Καραγεωργίου είναι κόρνερ. Κοπιτσής. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κοπιτσή που είναι πιο γρήγορος από τον Καραγεωργίου. Κενό το τέρμα και 2-1 από τον Σαβέρσκι. Να λοιπόν δύο φοβερά λάθη αμυντικά για την Ξάνθη. Δεν συγχωρεί ο Τόνι Σαβέρσκι. Και στο 28 του δευτέρου ημιχρόνου σκόντα Ξάνθη 2-1. Συλλούσαμε το ημίωρο, Καραγεωργίου, η μπάλα πολύ ψηλά. Σαμπανάτζοβιτς, επιχειρεί ένα μπάσιμο, γυρίζει. Κωστένογλου, Σλίσκοβιτς, νέο σουτ, ο Κίπερτσικ θα μαζέψει. 33ο λεπτό, Καραγεωργίου, 4 παίκτες στο τείχος. Αθανασιάδης πατάει πίσω, Καραγεωργίου το σουτ, το Μίνου μαζεύει. Σαμπανάτζοβιτς με τον Τζάντζο. Και έχουμε φάουλ από τον Κωνσταντινίδη. Δύναμη και το 3-1 από το Μητρόπουλο. Να λοιπόν που η ΑΕΚ σιγουρεύει τη νίκη της, 5 λεπτά πριν από το τέλος, βλέπετε πως πανηγυρίζει. Με φάλσο το φάουλ, Μανολάς είναι out η μπάλα. Αλέκο, τελικά το παιχνίδι ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περιμένατε? Σίγουρα όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, Ξάνθη πολύ καλή ομάδα και υπερβάλαμε τους εαυτούς μας για να τις κερδίσουμε. Φάνηκε η απουσία του Δημητριάδη? Σίγουρα ένας βασικός παίκτης αλλιώς από την ομάδα χάνουμε πολύ. Αλλά πιστεύω ότι όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Και ο δρόμος για το τέλος του πρωταθλήματος? Πολύ δύσκολος ακόμα, έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Αντώνη, τελικά η Ξάνθη ήταν σκληρό καρύδι, 70 το 2-1, γιατί? Νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι αξιόλογοι. Η Ξάνθη έπαιξε πάρα πολύ δυνατά και νομίζω ότι, όπως είπα και όλη την εβδομάδα, ότι είναι μια καλή ομάδα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και το δείξαμε εμείς, ευτυχώς δεν ευνηδιαστήκαμε. Η κούρσα για το κυνήγι του τίτλου συνεχίζεται, είσαι έμπειρος, τι χρειάζεται να προσέχει μια ομάδα για κάτι τέτοιο? Χρειάζεται προσοχή κάθε Κυριακή. Είπαμε ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί σε λεπτομέρειες και γι' αυτό πρέπει προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
Πιστεύω ότι επέδρασε αρνητικά η απειρία των παικτών μου και επέδρασε αρνητικά σε σημεία πάνω στα οποία είχαμε μιλήσει ιδιαίτερα πρώτου αγώνα. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Δεν είναι, για να γίνει κανείς, για να κάνει καλή ομάδα θα πρέπει να δουλέψει επάνω στις λεπτομέρειες, γιατί στα γενικά σημεία του ποδοσφαίρου όλοι δουλεύουν. Δυστυχώς επάνω σε αυτά τα σημεία στα οποία είχα επισημάνει κρίθηκε το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι η απειρία είναι αυτή που επέδρασε αρνητικά και τίποτε άλλο. Αντιμετωπίσατε την ΑΕΚ, μία από τις δύο ομάδες που μέχρι στιγμής διεκδικεί το πρωτάθλημα. Τα συμπεράσματά σας, ποιος μπορεί να είναι τελικά ο νικητής? Υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και από τις δύο ομάδες. Άλλο ποδόσφαιρο παίζει ο Παναθηναϊκός, άλλο η ΑΕΚ. Σίγουρα και οι δύο είναι ομάδες κορυφής.